Εγώ θα σας ενημερώσω για τον πύργο. Ξεκινήσαμε στις 24 Μάη τη νύχτα. Φτιάξαμε μια εκδήλωση στο Facebook και άρχισαμε να καλούμε κόσμο για την επόμενη μέρα στην πλατεία, όπως μάθαμε ότι θα γίνει σε όλη την Ελλάδα. Από τότε κάθε βράδυ στην πλατεία μέχρι τώρα συνεχίζουμε με ενημερώσεις, με συναυλίες, με ομάδες δουλειάς τομείς όπως προβολές, επικοινωνία με το ΜΜΕ, επικοινωνία με τον κόσμο. Συνεχίζουμε από την προπερασμένη Τετάρτη, τη μέρα της πανεργατικής απεργίας, μία σειρά από δράσεις που τις λέμε «Κατεβαίνω από την πλατεία» και με τις δράσεις αυτές παρεμβαίνουμε σε ζητήματα όπως στείλαμε ένα εξώδικο στους βουλευτές και στους 6 βουλευτές της Ηλίας, το επιδώσαμε με κλητήρα, αλλά πήγαμε με πορεία τη μέρα της απεργίας γύρω στα 200 άτομα στα γραφεία τους και το θυροκολλήσαμε γιατί ήταν όλα κλειστά. Προχωρήσαμε μια άλλη δράση την περασμένη Κυριακή στην αρχαία Ολυμπία, όπου κάναμε δύο πράγματα ταυτόχρονα. Πήραμε το τρένο, δείξαμε εκεί την αντίθεσή μας στην απαξίωση και στην πώληση, ιδιωτικοποίηση του τρένου. Φτάσαμε στην Ολυμπία, όπου με ένα πανό που λέγαμε «Δεν πωλείται», πήγαμε στα μουσεία, στον αρχαιολογικό χώρο. Μπήκαμε στον αρχαιολογικό χώρο παρότι δεν μας επέτρεπαν, για να τονίσουμε και για το χώρο εκείνο «Δεν πωλείται», αλλά και συμβολικά ότι θα αντιδράμε πάντα σε όλους εκείνους που θέλουν να ξεπουλήσουν τον τόπο. Σήμερα, σε λίγες ώρες, κάνουμε μια άλλη παρέμβαση, ξανά κατεβαίνοντας από την πλατεία, όπου προσπαθούμε να αποκλείσουμε τους Δημοτικούς Συμβούλους και τον Δήμαρχο από το να μπουν στο Δημαρχείο και να ματαιώσουμε τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή ακολουθεί μια πολιτική που επιβάλλει χαράτσια στους δημότες. Ο ένας λόγος και ο δεύτερος, θέλουμε να τους πιέσουμε να ψηφίσουν και να εκφράσουν σαν Δημοτικό Συμβούλιο του Πύργου την αντίθεσή τους στο μεσοπρόθεσμο.